Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί. Ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά άκουσα από τον προηγούμενο ομιλητή ότι ο λαός δεν έχει πάθει αμνησία. Ευτυχώς δεν έχει πάθει αμνησία και ξέρει πολύ καλά ποιος έφερε 25% ύφεση στη χώρα, ποιος έφερε 63 δις μέτρα, ποιος έφερε 27% ανεργία. Για να τελειώνουμε με το παραμυθάκι αυτό. Είναι προφανές ότι κανένας δεν μπορεί να χαίρεται όταν νομοθετεί έμεσους φόρους. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η έμεση φόρη, το 1%, ήταν μέσα στη συμφωνία που ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και από το Ποτάμι και όλους τους υπόλοιπους. Ακόμα όμως και σε κάτι τέτοιες στιγμές, εμείς το πράττουμε με γνώμονα το κοινωνικό δίκαιο. Η απέτηση των δανειστών, το είπε ο κύριος Υπουργός, ήταν να αυξηθεί ο ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το νερό. Αυτό θα έπληται κυρίως στις φτωχές οικογένειες, τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο ήταν κομβική σημασία η απόφαση να μοιραστεί μικρότερο βάρος σε περισσότερες κατηγορίες έμεσων φόρων. Σχολιάζοντας τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, θα ήθελα να σταθώ στη μετάθεση της εφαρμογής επιβολής του τέλους διανυκτέρευσης για το 2018. Γιατί ενώ είναι ένα μέτρο το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη, το ξέρουμε άλλωστε, το έχουμε πληρώσει όσοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη, θα ερχόταν όμως να προσθεθεί σε λιγότερο από 6 μήνες στην αύξηση του ΦΠΑ διανυκτέρευσης και του ΦΠΑ εστίασης. Η μετάθεση αυτή είναι θετική, σε θετική κατεύθυνση, γιατί θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν τη τιμολογιακή τους πολιτική σε σχέση με τα νέα συμβόλαια που θα υπογράψουν για το 2018. Ταυτόχρονα όμως θα μας δώσει τη δυνατότητα σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού να επεξεργαστούμε άλλα μέτρα εναλλακτικά και εξίσου προσοδοφόρα, όπως για παράδειγμα η φορολόγηση της μίσθωσης κατοικιών μέσω ηλεκτρονικών σελίδων όπως το Airbnb. Ένα μέτρο που και μεγαλύτερα έσοδα μπορεί να αποφέρει και αποτελεί αίτημα των φορέων του τουρισμού. Σε σχέση με το νέο υπερταμείο, ειλικρινά, δεν έχετε βαρεθεί να λέτε τόσα ψέματα. Δεν έχετε βαρεθεί να λέτε ψέματα για τη διαχείριση. Δεν έχετε βαρεθεί να λέτε ψέματα για την ιδιωτικοποίηση. Φτιάχνετε ένα δικό σας ταμείο στο μυαλό σας, έτσι όπως θα το φτιάχνατε προφανώς εσείς αν νομοθετήσατε, και επ' αυτού πυροβολείτε. Λοιπόν, το δικό μας το ταμείο, αυτό που φέρνει η κυβέρνηση, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέτε εσείς. Γιατί θέλω να επισημάνω με απλά παραδείγματα ότι τα περισσότερα ακίνητα που είχατε εσείς μεταφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό το ξεπούλημά τους, γιατί αυτή είναι η μόνη σας λογική, να ξεπουλάτε 17 ευρώ το τετραγωνικό στην παραλία Αφάντου. Τόσο πουλήσατε. 17 ευρώ το τετραγωνικό, για να το ξέρετε. Τώρα γυρίζουν στην ΕΤΑΒ, όπου εκεί πέρα είναι μια εταιρεία η οποία έχει αποδείξει ότι ξέρει να αξιοποιεί με όρους δημοσίου συμφέροντος. Μπορεί να εγγυηθεί την ορθή διαχείριση των ακινήτων του δημοσίου χωρίς να ξεπουλά όσο. Έτσι, για παράδειγμα, στη Ρόδο το λιμανάκι της Λάρδου και η παραλία της Τσαμπίκας δεν θα είναι πλέον στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν κινδυνεύουν από ξεπούλημα. Το ίδιο και στην ΚΟ. Η παραλία στο Μαστιχάρι, αλλά και άλλα φιλέτα του ελληνικού δημοσίου που τα είχατε βγάλει στο σφυρί, θα αξιοποιηθούν με όρους δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, ως βουλευτής Δωδεκανήσου, θέλω να εκφράσω τον προβληματισμό μου για τη ρύθμιση που αφορά την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος του φόρου κατανάλωσης του ενοπλέματος στα Δωδεκάνησα. Ένα καθεστώς που αποτελεί το μόνο που έχει απομείνει από την ειδική τελωνιακή πολιτική που είχε καθιερωθεί από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου. Θεωρώ ότι η μετάθεσή του για το 2018 είναι μια πρώτη νίκη, αλλά και ελπίζω ότι θα παραμείνει. Δεν θέλω να πάρω πολύ από το χρόνο, γιατί θέλω να σεβαστώ το χρόνο των υπολείπων συναδέλφων και δεν θα αναφερθώ στα κόκκινα δάνεια που τελικά κάποτε πρέπει να μας διευκρινίσετε, θα τα ψηφίσετε, δεν θα τα ψηφίσετε, μια θα ψηφίσετε, μια λέτε δεν είναι έτσι. Απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι άλλος ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια,
των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένα με πρώτη κατοικία και άλλος ο νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη ισχύει, για να μην ακούμε εδώ πέρα ανακρίβειες που λέχθησαν προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέχρι σήμερα καταφέραμε να διαπραγματευτούμε με σθένος και σχέδιο. Φέραμε μια συμφωνία που χαλαρώνει τη μέγενη των υψηλών δημοσιονομικών στόχων που οι δικές σας κυβερνήσεις είχαν θέσει για τα επόμενα χρόνια και που δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τον ελληνικό λαό. Σήμερα είμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής. Δεν πανηγυρίζουμε. Ξέρουμε πως ο λαός αντιλαμβάνεται πως κάτι αλλάζει. Πως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την πραγματική διαπραγμάτευση για τη βιώσιμη διαχείριση του χρέους μπορεί να έρθει η ελπίδα στη χώρα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό και σας στεναχωρεί και σας πανικοβάλλει. Εμείς θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σαντωνιό.